Έλα, καλημέρα. Ω, γίνεται και ο κύριος Προύντζος εκεί. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι και φέτος. Πάμε να δούμε για αυτή την πρωτοβουλία του Δήμου Λευκωσίας, σας παρακαλώ. Να πούμε ότι είναι πρώτη χρονιά, Κατερίνα, που υλοποιείται από τον Δήμο Λευκωσίας. Εκστρατεία κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι σε συνεργασία του Δήμου Λευκωσίας με το Ίδρυμα Αλκίνου Αρτεμίου. Είμαστε μαζί με τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο, ο οποίος θα μας εξηγήσει, θα μας πει το σκοπό της εκστρατείας και το ότι είναι και η πρώτη φορά στο Δήμο Λευκωσίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει αυτή τη δράση. Σωστά. Ναι, είναι πράγματι η πρώτη φορά που ο ενοποιημένος Δήμος Λευκωσίας αγκαλιάζει μια δράση που ξεκίνησε από τον τέος Δήμο Αγλαντζάς. Να υπενθυμίσουμε ότι από την αρχή του χρόνου, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, είχαμε εξαγγείλει μια δράση ομπρέλα, τη δράση «Ανακυκλώνω και μοιράζομαι», που ο στόχος της ήταν να παρέχουμε στήριξη σε αυτούς που χρειάζονται. Ξεκινήσαμε με τα σχολικά είδη και τώρα προχωρούμε σε μια παρεφερή δράση. Να μην αφήσουμε κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι, που μπαίνουμε στη χειμερινή περίοδο και νομίζω όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν οικογένειες, πολλές οικογένειες που δυσκολεύονται και έτσι μέσα από μια διαδικασία που είναι διάφανη και εύκολη προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε αυτό το πρόβλημα. Συγκεκριμένα από τις 14 μέχρι τις 24 Νοεμβρίου στην Αγλαντζά, σε ειδικό χώρο που έχει στηθεί έξω από το ζαχαροπλαστείο Βιέννα, θα μπορεί ο κόσμος από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα να αφήνει σακάκια. Και αυτό θα γίνει και στα 3 άλλα διαμερίσματα του νέου Δήμου Λευκωσίας, στα γραφεία εξυπηρέτησης. Τώρα είμαστε στο γραφείο εξυπηρέτησης Έγκομης, το ολοκένδυο, όπως μπορείτε να δείτε, γραφείο εξυπηρέτησης Έγκομης, το οποίο έχει και αυτή τη χρήση, τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε φιλανθρωπικές δράσεις αξιοποιώντας αυτούς τους χώρους. Έτσι, οι συντημότες μας μπορούν από τις 14 μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, τις εργάσιμες ώρες, δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 3, να φέρνουν σακάκια σε αυτό το χώρο και μετά θα μπορούν όσοι χρειάζονται να έρχονται στο χώρο για να τα παραλαμβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει διακριτικότητα, γιατί δεν χρειάζεται ο δωρητής να έρθει σε απευθείας επαφή με το πρόσωπο που θα συλλέξει αυτό που δίνεται και βλέπουμε ότι δουλεύει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δούλεψε πάρα πολύ και με τα σχολικά είδη που ήταν πολύ συγκινητική ανταποκρίση του κόσμου και πιστεύουμε ότι θα δουλέψει και αυτή τη φορά. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι το ένα σημείο αυτό που είναι το σημείο εξυπηρέτησης του πολίτη στην Έγκομη, τα άλλα δύο σημεία που είναι? Τα άλλα δύο σημεία είναι η παλιά δημοτική αγορά στην Παλουριώτισσα, που είναι το γραφείο εξυπηρέτησης για το διαμέρισμα Λευκωσίας, και το γραφείο εξυπηρέτησης δημοτών στον Άγιο Δομέτιο, που βρίσκεται στον ιστορικό πυρήνα Αγίου Δομετίου. Αυτά τα τρία γραφεία εξυπηρέτησης μαζί με το ειδικό σημείο που έχει στηθεί έξω από το Βιέννα στην Αγλαντζά, που ήταν και ο Δήμος που ξεκίνησε αυτή την εκδήλωση, που γίνεται σε συνεργασία, να πούμε, με το Ίδρυμα Αλκίνος Αρτεμίου, ένα ίδρυμα που έχει μια εξαιρετική φιλανθρωπική δράση. Ξεκίνησε από τον τομέα της ογκολογίας, αλλά έχει ανοίξει σε πάρα πολλούς τομείς. Κάνουμε λοιπόν μαζί αυτή τη συνεργασία. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε ότι το πρώτο, είπαμε, θα είναι στην Αγλαντζά από σήμερα που ξεκινάει μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. Και ναι, από σήμερα, και το στα σημεία εξυπηρέτησης του πολίτη, του Δημότη, με συγχωρείτε, είναι μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι όλα αυτά όταν μαζευτούν, θα μπορούμε να τα πάρουμε από αυτά τα σημεία που ανακοινώσατε τώρα? Ναι, σωστά. Μπορούν να παραλυθούν από αυτά τα σημεία που έχουμε αναφέρει. Και απλά ο κόσμος μπορεί να προσέλθει και να παραλάβει ό,τι χρειάζεται. Μετά τις 22. Έχει ξεκινήσει ο κόσμος να φέρνει από νωρίς το πρωί. Συγγνώμη. Σακάκια. Ναι. Δημαρχέ, να ρωτήσω λίγο κάτι. Όχι, μπορεί να γίνει και κατά την. Ωραία. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Μπορεί αν να γίνει και παραλαβεί κατά την περίοδο της δράσης. Στο βαθμό υπάρχει διαθεσιμότητα. Ναι. Άρα οποιοδήποτε ενδιαφέρεται λοιπόν, και έχει ανάγκη. Από σήμερα ο κόσμος μπορεί να. Ακριβώς. Ναι, μπορεί να έρθει στα σημεία αυτά που ανακοινώσαμε τώρα, να φέρει τα σακάκια για να τα δώσει σε κάποια οικογένεια, σε ένα παιδάκι το οποίο χρειάζεται το σακάκι για να περάσει το χειμερινή περίοδο που θα έχουμε. Βλέπουμε, Κατερίνη, ότι είναι από τις 14 μέχρι. Γράφει 24 το πόστερ μας. Είναι σωστό, να, Δημαρχέ?
Είναι αυτό που διευκρινίσαμε. Για την Αγλαντζά είναι από τις 14 μέχρι τις 24, μπράβο, γιατί έχει στηθεί ειδικό σημείο έξω από το Βιέννα. Το Βιέννα, το βλέπουμε. Και τα γραφεία εξυπηρέτηση, επειδή είναι εργασιακός, ναι, εργασιακός χώρος, είναι από τις εργάσιμες ώρες από τις 14 μέχρι τις 22. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια πρωτοβουλία η οποία αγκαλιάζεται και το ξέρουμε και μπράβο σας που την επαναλαμβάνουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες εκεί έξω που έχουν ανάγκη πράγματα τα οποία μπορεί σε κάποιους να φαίνονται τα πιο απλά, τα πιο καθημερινά. Όσοι έχουμε παιδιά ή και εμείς αν έχουμε σακάκια ή οτιδήποτε, ακόμα και για μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να έχω βαρεθεί κάτι να το φορώ ή μπορεί να έχω αγοράσει ένα καινούριο. Να ξέρουν όλοι που μας ακούνε τώρα και επειδή θα δώσουν την είδηση και παρακάτω, ότι κάτι που για μένα είναι περιττό, για κάποιον άλλον είναι αναγκαίο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια του που γίνεται για όλα τα είδη. Όλοι έχουμε παιδιά, Κατερίνα. Ναι. Όλοι έχουμε παιδιά. Ξέρεις ότι μεγαλώνουν τα παιδιά και μπορεί να έχουν βάλει ένα σακάκι μια φορά. Έτσι. Ένα ολοκένουργιο σακάκι, το οποίο θα μπορούσε να είναι πολυτέλεια για ένα άλλο παιδί. Νομίζω ότι αυτή η δράση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και να πούμε ότι ο νέος Δήμος Λευκοσίας έχει 112.000 δημότες πλέον. Έχει επίσης και ένα πολύ σημαντικό μεταναστευτικό πληθυσμό, ο οποίος σίγουρα οικονομικά δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση. Επομένως, οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει για την κοινωνική μέρημνα. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να προσφέρουμε ως Δήμος ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Είναι από τα καλά της μεταρρυθμίσης αυτό, γιατί καλές πρωτοβουλίες που μπορεί να υπήρχαν σε άλλους Δήμους, τώρα με την ενοποίηση μπορούμε να αγκαλιάσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και να παρέχουμε καλύτερη βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Δημάρχε μου. Να είσαι καλά. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ.